Και μια επιχειρηματολογία από πριν. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια επιχειρηματολογία. Να το διαβάσω, για να πάρετε και η Συμβουλή μια ιδέα και από εκεί και πέρα να το αρχιευθεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι χρειάζεται να συναρθούν γενικότερα ιστορικά συμπεράσματα από αυτή την τραγωδία του ελληνισμού, τόσο στον Πόντο όσο και στην Μικρά Ασία, ότι στα χρόνια 1918-1922, στα χρόνια αυτή τη μεγάλη δοκιμασία έδειξαν όλο το πραγματικό του πρόσωπο. Ξένες δυνάμεις, κοινωνικές τάξεις, πολιτικά κόμματα και πολιτικοί, σε παρένθεση Βενιζέλος Γούναρης Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ότι βασική υπεύθυνη είναι οι κυρίαρχες και κεφαλαιοκρατικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η πρώτη με τη μεγάλη ιδέα για να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή και εκμετάλλευση. Η δεύτερη με την εθνοκάταρση για να μείνει το τουρκικό κράτος αποκλειστικά στα χέρια της. Ότι οι συμμαχίες των υπεριαλιστικών δυνάμεων είναι συμμαχίες αλληλεγγύης. Παρασώμενων συνεταίρων που τελικά πληρώνουν οι λαοί. Η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει για να χαράξουμε την σωστότερο το μέλλον μας. Άγιος, εγώ θα συμφωνήσω, αλλά θα διαφωνήσω κιόλας, γιατί για ποιος τον Κυπουκράτη μιλάμε. Να κυριολογήσω λίγο τι είμαστε εδώ. Το 80% του συνεδρού του Κυπουκράτους είναι στην κυριολεξία φωνάζει Ελλάδα. Από την Καπαδοκία μέχρι πού. Συμφωνούμε, κρίνουμε ότι, σαν παράταξη μιλάω τώρα, ότι δεν υπάρχει, δεν χαρακτηρίζεται από σοβινισμό. Υπάρχει τέτοια επικινδυνότητα στα κείμενα και όταν μάλιστα και βγαίνουν και από συνέστημα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κανένας ρεβανσισμός και επίσης βάζει και ζητήματα των εκτελεστών, σωστά καταγγέλνει τους εκτελεστές, δηλαδή σε καμία περίπτωση και οποιοδήποτε τον βάζουν κάποιοι να κάνει κάτι, ακόμα και όταν υπάρχει μία σύγκρουση εθνών ή τάξεων, δεν μπορεί να κάνει τέτοιες ενέργειες, πρέπει να αρνείται. Επίσης, σωστά βάζεται το θέμα του ναζισμού, όπως και εκεί, όχι οι Ναζί, αλλά οι Γερμανοί στρατιώτες έπρεπε να αρνούνται, ακόμα και με το κίνδυνο της ζωής τους, να κάνουν κάποιες ενέργειες. Λοιπόν, υπάρχει συμφωνία με το κείμενο, αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα στο κείμενο, όπως υπήρχε και στο προηγούμενο, και στο πιο προηγούμενο που ψηφίσαμε δύο φορές, όσες εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος. Δεν βάζει τα αίτια, τους αυτούργους αυτού του πράγματος. Υπήρχαν αίτια πίσω από τους νεόπορφους, πίσω από τον Κεμάλ και πίσω από τους δικούς μας, ξεπεράσαν τα όρια της Μύρνης και πηγαίνανε στο πουθενά. Ποιοι? Πίσω από τους πολιτικούς λοιπόν και τους στρατιωτικούς ηγέτες υπάρχουν κοινωνικές τάξεις. Και εκείνο που καθορίζει δυστυχώς και μέχρι σήμερα την ιστορία της ανθρωπότητας, εκτός από ένα διάλειμμα της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν κυρίαρχες κεφαλαιοκρατικές τάξεις. Αυτές οδηγήσαν τους λαούς σε αυτή τη σύγκρουση, οι κάθε μία για τα συμφέροντά και τα πληρώσαν και οι δύο λαοί. Ακόμα και ο τουρκικός λαός, ξεκληρίζοντας τον ελληνισμό από την Τουρκία, η τελευταία στην Κωνσταντινούπολη, είχε οικονομική ζημία. Έτσι και με το Κυπριακό, χτυπήθηκαν και οι Ελληνοκύπροι, αλλά και οι Τουρκοκύπροι δεν είναι ευτυχισμένοι. Έτσι. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Γι' αυτό εμείς καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει και αυτό το συμπλήρωμα στο κυρίως ψήφισμα.